και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήρθατε σήμερα εδώ και είστε μαζί μας, που είμαστε όλοι μαζί. Ξέρω ότι με κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είναι μια συνέντευξη τύπου για την... Είναι η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος της φετινής Φωτομπιενάλε, της Φωτομπιενάλε που διοργανώνει το MOMOS, επιμελείται, συντονίζει, ορίζει το MOMOS, το Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης του MOMOS, με τη συμμετοχή, συνδρομή, υποστήριξη, συνδιοργάνωση πολλών φορέων, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών, πολλών φωτογράφων, πολλών χώρων πολιτισμού στην πόλη και στην Αθήνα. Θα περάσουμε γρήγορα στις ομιλίες μας. Είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMOS, ο κ. Επαμινώνης Χριστοφυλόπουλος, η κυρία Ιρώ Κατσαρίδου, διευθύντρια του Μουσείου Φωτογραφίας του MOMOS, και ο συνάδελφος Ηρακλής Παπαϊωάννου, επιμελητής και προϊστάμενος συλλογών του Μουσείου Φωτογραφίας του MOMOS. Κυρία Κατσαρίδου και ο κύριος Παπαϊωάννου έχουν και τον γενικό συντονισμό της φετινής διοργάνωσης. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Ευχαριστούμε, Χρύσα. Επειδή ξέρετε εδώ και ένα χρόνο ότι παραείμαι αυθόρμητος όταν εμφανίζομαι και μιλάμε, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις για να μην ξεχάσω να πω κάποια πράγματα. Να σας ακούγομαι, έτσι, ναι. Να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου στο αγαπημένο μας μουσείο, νομίζω, εδώ πέρα, το Μουσείο Φωτογραφίας του MOMOS. Ένα εμβληματικό μουσείο για διαφορούς λόγους. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, να γενιάσουμε την Φωτομπιενάλε, η οποία νομίζω θα μας ταξιδέψει φέτος ακόμα περισσότερο. Πριν ξεκινήσω, ήθελα να εκφράσω και τη συμπαράστασή μου στο λαό του Ισραήλ και για την επίθεση που δέχτηκε και από μια τρομοκρατική οργάνωση. Η καρδιά μας είναι και στην Ουκρανία σε μια εμπόλεμη κατάσταση και θυμήθηκα και δεν το είχα σημειώσει, αλλά είχαμε πρόσφατα και έναν μεγάλο ξεριζωμό για το λαό της Αρμενίας. Οπότε θα ήθελα αυτό να το πω, γιατί είναι καλό να μην ξεχνάμε δράματα που αυτή τη στιγμή βιώνει ο κόσμος πολύ κοντά μας και μακριά μας καμιά φορά. Να πω ότι η φωτογραφία έχει και αυτό το ρόλο, δηλαδή ενώ ο κόσμος αλλάζει και εξελίσσεται και μεταμορφώνεται συνεχώς, η φωτογραφία προσφέρει ακριβώς αυτό το ορισμένες φορές προσφέρει αυτό το ακίνητο πλαίσιο και παγιδεύει αυτές τις στιγμές που έχει σημασία να τις συζητάμε, να προβληματιζόμαστε κτλ. Πιστεύω και αυτή η Φωτομπιενάλε φέτος θα παίξει και αυτό το ρόλο, ένα σταυροδρόμι, μια συνάντηση ιδεών, προβληματισμών, αλλά και μια πλατφόρμα που θα έρθουν καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου, θα έλεγα. Για μας, σαν MOMOS, η φιλοξενία της Φωτομπιενάλε είναι μια μοναδική στιγμή. Νομίζω ότι προσφέρει σε εμάς τη δυνατότητα να ενωθούμε με την παγκόσμια κοινότητα της φωτογραφίας. Μας επιτρέπει να αναδείξουμε τη δυνατότητα που προσφέρει η οπτική αφήγηση από το μέσο και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Για την πόλη επίσης θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ελπίζουμε να είναι μια γιορτή της ποικιλομορφίας που θέλουμε να έχει αυτή την πόλη, των ανοιχτών ιδεών, και να εμπλουτίσει αυτή την αίσθηση του κοσμοπολιτισμού τόσο πολύ αναπολούμε και θέλουμε να έχει αυτή την πόλη της ανοιχτής ατμόσφαιρας που θα κυκλοφορούν ελεύθερα οι ιδέες, οι απόψεις κτλ. Να το πω και το λέω με εμφαντικά, νομίζω δεν το έχω ξαναπεί τόσο πολύ, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είναι χρέος μου, να πω ότι αυτή η Φωτομπιενάλε έχει στηριχθεί πάρα πολύ από το Υπουργείο Πολιτισμού και την ίδια την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Δεν θα μπορούσα να την κάνω αυτή την έκθεση. Ξέρετε ότι ο χώρος του πολιτισμού σε μια χώρα που πλήττεται από μια σειρά από προβλήματα, φυσικές καταστροφές, πανδημίες κτλ., όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς, συνήθως είναι αυτός που πιέζεται περισσότερο από τους προϋπολογισμούς κρατικούς. Άρα θέλω να πω πραγματικά ότι καταφέρουμε και τι κάνουμε και γίνεται με τόσο όμορφο τρόπο
αυτή η έκθεση επειδή μας στήριξε το Υπουργείο. Κλείνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ πέρα και ελπίζουμε να απολαύσουμε όλοι μαζί την φετινή έκθεση. Παίρνω εδώ και το κατάλογο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Νομίζω καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ στη συνέντευξη που για αυτή την διοργάνωση, την Φωτοβιενάλε. Θα πω δύο λόγια για τους περισσότερους που είναι γνωστά πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία λίγο να εντάξουμε λίγο τη συγκεκριμένη διοργάνωση και στο παρελθόν του φορέα και του θεσμού. Η ιστορία της ξεκινάει, μιλάμε για 35 χρόνια, ξεκίνησε το 1988, όταν η φωτογραφική συγκυρία, το φωτογραφικό φεστιβάλ που αποτέλεσε τον πρόδρομο της φετινής διοργάνωσης, έκανε την εμφάνισή του στα δρόμενα της πόλης, γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 1990, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Πολιτισμού να επιλέξει τη Θεσσαλονίκη ως την πόλη στην οποία θα έστεινε το 1997 το φορέα μας, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Έκτοτε η διοργάνωση άλλαξε περιοδικότητα, έγινε διετής, μετονομάστηκε σε Φωτομπιονάλη το 2008 και απέκτησε την πορεία της, την πορεία από το 2018 και μετά μέσα στο πλαίσιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Δικαστικών Μουσείων, του ΜΟΓΟΥ δηλαδή. Πάντα βέβαια η στόχευση ήταν η ίδια, να βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών συζητήσεων για το φωτογραφικό μέσο. Μια πορεία που κινείται παράλληλα αλλά και εντός των εικαστικών τεχνών. Και λέω παράλληλα γιατί υπάρχουν και κομμάτια της φωτογραφίας, είμαστε ένα μουσείο του μέσου, τα οποία δεν εντάσσονται πλήρως, δεν εντάσσονται καθόλου μάλλον εντός της καλλιτεχνικής παραγωγής. Έχουμε φωτοκινησιογράφους δηλαδή φέτος στο φεστιβάλ μας. Όπως και κάθε χρονιά. Με το πλούσιο πρόγραμμά της, η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις πολλαπλές εκφάνσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως είπα και νωρίτερα, φωτοδημοσιογραφία, φωτογραφία ντοκουμέντο, ιστορική φωτογραφία, αλλά και σύγχρονες πρακτικές των μέσων καταγραφής της εικόνας. Κυρίως όμως επιχειρεί να ενεργοποιήσει τη φωτογραφική εικόνα ως μέσο ενδυνάμωσης και μετασχηματισμού των ανθρώπων και των κοινωνιών τους. Η φετινή διοργάνωση με 25 εκθέσεις σε 19 χώρους πολιτισμού, μουσεία και αίθουσες τέχνες έχει την ιδιαιτερότητα ότι για πρώτη φορά συμμετέχουν όλα τα μουσεία του οργανισμού μας, μέχρι δηλαδή και το Άλεξ Μιλωνά στην Αθήνα, και μάλιστα με μια έκθεση η οποία με έναν τρόπο έρχεται και φέρνει τη σύμπραξη της Λυπικής με την φωτογραφία. Και βέβαια το Γραμματικό Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο για περισσότερο από ένα μήνα, για κοντά ένα μήνα θα είναι εξ ολοκλήρου, θα παρουσιάζει εκθέσεις της Φωτοβιενάλε. Περισσότερα όμως για το πρόγραμμα θα σας δώσει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου στη συνέχεια. Να πω λίγο τα γενικά της διοργάνωσης. Διατηρεί το σχήμα των προηγούμενων διοργανώσεων, δηλαδή έχουμε μια κεντρική έκθεση η οποία είναι με ενιαία θεματική και για φέτος τιτλοφορείται το Φάντασμα του Λαού. Έχετε το κατάλογο στα χέρια σας. Την επιμελήθηκε ο Βρετανός ιστορικός της τέχνης, ο Τζούλιαν Στάλαμπρας και επιμελητής, και είναι αφιερωμένη στο θέμα του λαϊκισμού, το τόσο επίκαιρο θέμα του λαϊκισμού, με τη δική του έννοια, δηλαδή που δεν είναι τόσο συχνή στην ελληνική γλώσσα. Λαϊκισμός τόσο ως δημαγωγία, που είναι η συχνή χρήση που ξέρουμε τις λέξεις, όσο και ως λαϊκή κινητοποίηση. Οπότε θα δούμε τις δύο αυτές στοιχές στην έκθεση συγκεκριμένη. Συνεχίζει το θεσμός των προεμφανιζόμενων φωτογράφων με δύο εκθέσεις που προκύψαν από ανοιχτή πρόσκληση. Συνεχίζεται η έκθεση των photobooks, η οποία για φέτος θα είναι μια ανθολόγηση του φωτογραφικού βιβλίου από την αλλαγή της χιλιετηρίδας, από το 2000 και μετά δηλαδή. Επίσης, συνεχίζουμε την πρακτική της συμβολικής αποζημίωσης όλων των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και φωτογράφων, που ναι μεν είναι συμβολική, αλλά ευθυγραμμίζεται με την κοινωνική μας δέσμευση, τη δέσμευση του φορέα μας, σε σχέση με την καλλιτεχνική πνευματική εργασία.
Δεν θέλω να κουράσω, να πω ότι κατά τη διάρκεια των 4 μηνών που θα διαρκέσει η διοργάνωση, επιφυλασσόμαστε με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, με Artist Talks. Το πρώτο θα ξεκινήσει μάλιστα την Κυριακή 22 Οκτωβρίου. Περιπάτου στις εκθέσεις, θεματικές και μη, συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος και άλλες πολλές, δεν θέλω να τις προαναγγείλω από τώρα, έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον λίγο να ανανεώνουμε και το κοινό μας με τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς θα κάνουμε. Δεν θέλω να μακρυγορήσω παραπάνω. Στη συνέχεια πάμε στην συζήτηση. Δίνω το λόγο στον Ηρακλή Παπαϊωάννου για το πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Με ακούτε? Ναι, μάλλον. Καλημέρα σας και από μένα. Χαίρομαι που ανταμώνουμε πάλι και είμαστε όλοι καλά. Θυμίζω ότι η προηγούμενη διοργάνωση είχε γίνει μέσα σε απαγορεύσεις και περιορισμούς λόγω της πανδημίας. Παρότι είμαστε, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, μέσα σε ένα περιβάλλον εγχώριο και διεθνές με αρκετές απειλές και σύννεφα και αναταράξεις και καταστροφές. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά καταρχήν τη διοίκηση για τη στήριξή της στην φετινή Φωτοβιενάλε, αλλά και όλους τους συνεργάτες του Μουσείου, τακτικούς και έκτακτους, που υπερέβαλαν σε ζήλο για να είναι οι εκθέσεις άρτιες στη θέση τους και όπως ακριβώς πρέπει να είναι, όπως επίσης και όλους τους συναδέλφους από τις υπόλοιπες διευθύνσεις του Μόμους, από το Άλεξ Πιλωνά στην Αθήνα και το Μοντέρνα στη Μονίδα Ζαριστών, το Σύγχρονης, το οποίο άνοιξε την αγκαλιά του φέτος και πραγματικά φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προγράμματος, και γι' αυτό ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και θερμά τη φίλη μου Σιβλόγου για τη συνεργασία αυτή. Είναι, όπως ανέφερε πριν και η Ρο, είναι ίσως η πρώτη ή μία από τις λίγες φορές, αν όχι η πρώτη, που ο Μόμος εμφανίζεται με όλες τις διευθύνσεις να συμμετέχει σε μία διοργάνωση, και μακάρι αυτό να έχει και περισσότερο διαρκή χαρακτήρα και σε άλλα φεστιβάλ. Επίσης, ευχαριστίες θερμές εκφράζονται προς τους καλλιτέχνες οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν, προς τους επιμελητές με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, τους εταίρους, τους φίλους από τους πολιτιστικούς φορείς και τους χορηγούς, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης και ήταν κοντά μας. Σχετικά με το πρόγραμμα, θα ήθελα να πω ότι όντως, όπως ανέφερε και η Ρο, διατηρεί ορισμένα από τα δομικά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, του 2018 δηλαδή και του 2021, ένα από τα οποία είναι η διεθνής πρωτότυπη έκθεση, η οποία παρουσιάζεται στις δικές μας εγκαταστάσεις και στις εγκαταστάσεις του Πειραματικού Κέντρου Τέχνης, η οποία ανατίθεται κάθε φορά σε επισκέπτη επιμελητή. Αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Τζούλιαν Στάλαμπρας, ένα διακεκριμένο ιστορικό τέχνης και φωτογραφίας, συγγραφέα και επιμελητή, και να δουλέψουμε μαζί του ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές κοινωνίες και όχι μόνο τη δική μας. Το θέμα του λαϊκισμού και τη συμβολή σε αυτό το θέμα της φωτογραφικής εικόνας και της φωτογραφικής κουλτούρας, από τη διαμόρφωση αντιλήψεων, στερεοτύπων και ούτω καθεξής. Να αναφέρω εδώ ότι στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται συνολικά 25 project ή αντίστοιχα καλλιτέχνες, που εκτός από τις συνήθεις εντός εισαγωγικών πηγές από τις οποίες μας έρχονται έργα, δηλαδή την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνει εργασίες από τις Φιλιππίνες, από την Ινδία, από τη Βραζιλία, από χώρες πολύ μακρινές και με ενδιαφέρουσες προτάσεις. Να αναφερθούμε επίσης με δύο λόγια παραπάνω στην ανοιχτή πρόσκληση στην οποία αναφέρθηκε η Διευθύντρια. Είναι κάτι που το πιστεύουμε πάρα πολύ. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση η οποία δίνει την ευκαιρία σε δύο φωτογράφους οι οποίοι ανεξαρτήτως ηλικίας ακόμη δεν έχουν εκθέσει σε ατομική έκθεση ή έκδοση το έργο τους, μέσα από αυτό το κάλεσμα να βρουν στέγη στο φεστιβάλ μας και να κάνουν το πρώτο τους βήμα, στο οποίο τους βοηθούμε εμείς. Φέτος είχαμε 160 συμμετοχές και περισσότερες λίγο, από τις οποίες τελικά η κριτική μας επιτροπή επέλεξε τον Γιάννη Ζιντριλή και την Αλεξάνδρα Ρίμπα, και
υποχαιρόμαστε που δύο νέοι δημιουργοί της εγχώριας σκηνής θα είναι κοντά μας και στην, με την ίδια οργάνωση. Σχετικά με την έκθεση του φωτογραφικού βιβλίου, το οποίο επίσης πιστεύουμε πάρα πολύ σαν δράση μέσα στο φεστιβάλ, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας ως επιμελήτρια μια πολύ επίσης διακεκριμένη συνάδελφο, η οποία διαπρέπει στον ακαδημαϊκό χώρο στην Αγγλία, την Αλεξάνδρα τη Μόσχοβη, η οποία με τη βοήθεια της Μαρίας Κεχαγιόγλου, σαν βοηθός επιμελήτρια, μας προτείνουν μια μεγάλη διαδρομή σε 44 λευκόματα φωτογραφικά, τα οποία έχουν παραχθεί τον 21ο αιώνα. Πρόκειται για ένα πανόραμα στην ουσία της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας στις δύο τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον στο πρόγραμμα αυτό στις ιστορικές εκθέσεις και ανάμεσα σε αυτές τις 2-3 εκθέσεις θα ήθελα να αναφερθώ ίσως λίγο παραπάνω στην έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, η οποία προέρχεται από το αρχείο Ντιντιλιάν και έγινε δυνατή χάρη στην πολύ κοπιαστική προσπάθεια και συνεργασία που είχαμε με τον Αρσέν Μαρσούλιαν, ο οποίος έχει στην κατοχή του και ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού αυτού αρχείου. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τη διαδρομή μιας οικογένειας από ένα διάστημα που προηγήθηκε του ξεριζωμού από τα τέλη του 19ου και σε όλη σχεδόν την πορεία του 20ου, με στάσεις και με εγκαταστάσεις στην Νίκαια, στον Πειραιά, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε ουσιαστικά παρουσιάζει και όλη τη διαδρομή του, αν θέλετε, ξεριζωμού, αλλά και της Αμερικής Διασποράς, και ταυτόχρονα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη, γιατί η οικογένεια της Ντιλιάν ήταν η οικογένεια η οποία φωτογράφιζε τις εκδηλώσεις και τις εγκαταστάσεις του σχολείου Ανατόλια όταν αυτό ακόμη ήταν εγκατεστημένο στην Μεζεφούντα. Σήμερα, εδώ και στην ουσία 100 χρόνια, είναι πλέον κοντά μας αυτό το σχολείο, είναι μέρος της ζωής της πόλης, οπότε χαιρόμαστε πολύ που υπάρχουν φωτογραφίες μέσα στην έκθεση οι οποίες προέρχονται από την οικογένεια της Ντιλιάν αλλά ανήκουν στο τμήμα βιβλιοθηκών και ιστορικών αρχείων του Ανατόλια, το οποίο συνδράμει με τον πλέον θετικό τρόπο την έκθεση αυτή. Νομίζουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία ο κόσμος να συνειδητοποιήσει την ιστορία του Ανατόλια, από πού ξεκίνησε, πώς βρέθηκε εδώ, και να το κάνει αυτό μέσα από την φωτογραφική συλλογή που μας προτείνει τόσο ο κύριος Μαρσούμπιαν, όσο και υπάρχει ήδη στα αρχεία του Ανατόλια. Έχουμε επίσης μία άλλη σημαντική ιστορική έκθεση, η οποία αφορά στα γυμνά του Man Ray, την οποία επιμελείται η Μαρία Τσαντσάνογλου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Για τον Man Ray δεν χρειάζεται να σας πω πολλά, είναι ένας καλλιτέχνης που το Μεσοπόλεμο συνομίλησε πολύ δυναμικά με τις πρωτοπορίες και με κάποιους τρόπους άλλαξε τη γλώσσα της φωτογραφίας. Είναι μια πολύ σημαντική μορφή. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν έρθει άλλη φορά έργα από στην Ελλάδα, σίγουρα όχι στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για το κοινό να δει μια συλλογή από τα γυμνά του Man Ray, φτιαγμένα με αρκετά διαφορετικές τεχνικές. Υπάρχει επίσης μια ιαπωνική έκθεση η οποία έχει έργα, θα λέγαμε, που έχουν επίσης πλέον μια ιστορική διάσταση, καθώς προέρχονται από τα τέλη του 60 και τις αρχές του 70, η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και υπάρχει και μια έκθεση η οποία από την ιστορία της φωτογραφίας μας μεταφέρει στην ιστορία της πόλης. Αναφέρομαι στην έκθεση του Μάρτιν Μπαρζιλάη, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η οποία μας επανασυστήνει την ιστορία του Εβραϊκού Νεκροταφείου, το οποίο, όπως ξέρουμε, καταστράφηκε, και θράσματά του σήμερα ακόμη βρίσκονται τοποθετημένα σε διάφορα σημεία της πόλης, σε μάντρες, σε πλακόστρωτα, έξω από ναούς. Ο Μάρτιν έκανε μία έρευνα, στην οποία τον βοήθησαν και άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μοιράζονται το ενδιαφέρον του για αυτή την ιστορία απώλειας. Και νομίζω ότι θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα κομμάτι από το παρελθόν της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, ιδωμένο όμως με σύγχρονο τρόπο. Να αναφέρω επίσης ότι
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μία μικρή σειρά από ελληνικές εργασίες σε ατομικές εκθέσεις και ανάμεσα σε αυτές αναφέρω τον κάμπο του στρατήγου Γιατζή, εργασίες μακρόχρονες, οι οποίες απέκτησαν χρόνο και αρκετή έρευνα και νομίζω ότι παρουσιάζονται και πρώτη φορά σαν ατομικές εκθέσεις. Ανάμεσα σε αυτές θα ανθολογήσω την έκθεση του στρατήγου Γιατζή στην Αγιορητική Εστία, η οποία αφορά τον κάμπο της Χίου, της Βίκης Γεωργίου, στο Σύγχρονης Τέχνης, η οποία έχει να κάνει με θέματα μνήμης, όπως επίσης και του Βασίλη Νεπεπλεριώτη, στην Καλερητός, που ασχολείται με το γενέθλιο τόπο του, δηλαδή τον κάμπο της Λάρισας, χωρίς να είναι ασφαλώς και ο ίδιος σε θέση να υποψιαστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει αυτή την μακρόχρονη εργασία. Και με την ίδια φιλοτιμία που εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, έσπευσε και έχει ήδη κάνει έργο και από την περίοδο που ακολούθησε την καταστροφή, το οποίο ενσωματώνεται μέσα στην έκθεση. Ομοίως την εργασία της Ιουστίνης Δρακουλάκου και του Βαγγέλη Τάτσι, αλλά και του Δημήτρη Μουμπού, ο οποίος είναι και απέναντί μας, είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην γκαλερί Eye Altering, που μας μιλάει για την ιστορία μιας παρέας. Η οποία παρέα, ίσως και χωρίς να το έχει επιδιώξει και καταλάβει, άλλαξε ένα μέρος από τα μουσικά παράγματα της χώρας, γέννησε ξανά τα στάδια με ανθρώπους και αναφέρομαι στο φαινόμενο Lex εδώ. Ο Δημήτρης παρακολουθεί το φαινόμενο εντός εισαγωγικών από κοντά εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της στενής φιλίας τους και μας επανασυστήνει τον Lex και το φαινόμενο αυτό μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη και πρωτότυπη εγκατάσταση, όπως θα έχετε την ευκαιρία να δείτε. Να αναφέρω λοιπόν επίσης, όπως υπόθηκε πριν από την Ιερό, ότι ένα κομμάτι του φεστιβάλ είναι αφιερωμένο σε εκθέσεις οι οποίες έχουν ως αφετηρία τους τη φωτοδημοσιογραφία και τον ντοκουμέντο. Ανάμεσα σε αυτές, νομίζω ξεχωρίζει η έκθεση αφιέρωμα στη μνήμη του Νίκου Γιακουμίδη, ενός φωτογράφου που η πόλη αγάπησε ιδιαίτερα και ο οποίος έφυγε πρόωρα. Ο Αλέξανδρος Αβραμίδης, που είναι σήμερα κοντά μας και φίλος και συνεργάτης του Νικόλα, ανέλαβε το βάρος λίγο της έρευνας και της επιμέλειας και της φροντίδας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Όπως επίσης μία έκθεση του βετεράνου φωτογράφου Δημήτρη Μεσίνη για την πρώτη περίοδο των Ταλιμπάν και μία έκθεση στο Pickup η οποία αφορά την Οδό Αχαρμών στην Αθήνα από τον Δημήτρη Ραπακούση. Υπάρχουν και διεθνείς συμμετοχές, ατομικές. Δεν θέλω να σας κουράσουμε πάρα πολλά ονόματα. Υπάρχουν δύο ατομικές συμμετοχές από δύο καλλιτέχνητες από την Πολωνία και δύο άλλες αντίστοιχα από την Αίγυπτο. Μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστροφή στο φεστιβάλ μετά από 25 χρόνια του Ελληνοαυστραλού Εμάνιουελ Αντζέλικας και μία πολύ ιδιαίτερη έκθεση με έργο του βραβευμένου διεθνώς και διάσημου φωτογράφου Μάρτιν Παρ, πάλι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κλείνοντας με όλα αυτά, θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει τη φωτογραφία με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, φιλοξενεί, όπως θέλουμε να υπάρχει πάντοτε σαν κολονίδα στο πρόγραμμα, μια διεθνή πρωτότυπη έκθεση με ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τις σύγχρονες κοινωνίες, έχει το βλέμμα της στραμμένο στην ελληνική δημιουργία, στη σύγχρονη ελληνική φωτογραφική δημιουργία και ταυτόχρονα τη χαρά να προσκαλεί ξένους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους στην πόλη. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση, είτε εδώ είτε στη συνέχεια κατ' ιδία, όπως εσείς επιλέξετε. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαμε, πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα, 25 εκθέσεων σε 19 χώρους. Τα εγκαίνια των εκθέσεων αυτών ξεκινούν από αύριο. Από αύριο και μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου, οπότε εγκαινιάζεται η κεντρική έκθεση της διοργάνωσης, εδώ στο Μουσείο Φωτογραφίας και στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών του Μόνους στο λιμάνι. Για αυτό το πρόγραμμα, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε τη συμμετοχή και την υποστήριξη πάρα πολλών. Εκτός από το, φυσικά, τη μεγάλη υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού και όλων των διευθύνσεων του ΜΟΜΟΣ που ήδη αναφέρθηκαν, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Αλεξανδρονά στην Αθήνα και φυσικά και το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών πέρα από το Μουσείο Φωτογραφίας.
Έχουμε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης πάνω στη συγκεκριμένη παραγωγή. Έχουμε τον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ, την πρώην Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ, το Κολέγιο Ανατόλια και το Τμήμα Βιβλιοθηκών και Αρχείων του Κολεγίου, την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και το Japan Foundation, το Ινστιτούτο Γκέτε, το Ίδρυμα Heinrich Bell και το Γραφείο Θεσσαλονίκης, με το Γραφείο Θεσσαλονίκης εδώ, το Φεστιβάλ της Φωτομετρίας, το Φεστιβάλ από τα Ιωάννινα, και έχουμε φυσικά και τη συνεργασία από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Πολεμικό Μουσείο εδώ στην πόλη, το Παράρτημα εδώ, την Αγιορτική Εστία, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξανά, το Βρετανικό Συμβούλιο, την Στερέωση, το Χώρο Στερέωση, την ESP Gallery, την Eye Altering, την TOS Gallery, τον χώρο Pickup, τον χώρο Y και την πολύ βαθιά υποστήριξη από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και το περιοδικό Ματαρόα για το συγκεκριμένο open call που έγινε για τους πρωτοεμφανιζόμενους φωτογράφους, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΝΘ, τα 58 Δημήτρια, το Φεστιβάλ της Πόλης, το επίτιμο προξενείο της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη και την Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Υπάρχει για τρίτη φορά, μια εκδοτική σύμπραξη με τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο κατάλογος που έχετε είναι η έκδοση που συνοδεύει την κεντρική έκθεση της Φωτομπιενάλε, της φετινής Φωτομπιενάλε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη σύμπραξη και φέτος. Υπάρχει μια μεγάλη υποστήριξη από τη Fuji Ελλάς ό,τι αφορά το φωτογραφικό χαρτί, που πολλά από τα έργα που θα δούμε έχουν εκτυπωθεί. Ο χορηγός αερομεταφορών μας είναι η Aegean. Ο ψηφιακός μας υποστηρικτής για άλλη μια χρονιά είναι η Cactus. Στην ιστοσελίδα photobiennale.pavlagris.gr θα βρείτε όλο το πρόγραμμα, το οποίο θα επικαιροποιείται φυσικά και θα ανανεώνεται για όλους τους 4 μήνες της διοργάνωσης. Και φυσικά η χορηγή μας επικοινωνίας, ΕΡΤΕΡ 3, τρίτο πρόγραμμα, Κόσμος 102.95.8, TV 100 και FM 100, Καθημερινή, Μακεδονία και Macthes.gr, Tipos.gr, Παράλλαξη.gr, CultureNow.gr και CityPortal.gr. Στο υλικό που έχετε υπάρχει ο σύντομος οδηγός της διοργάνωσης για τους φίλους εδώ, φίλους συνεργάτες από χώρους που θα φιλοξενηθούν εκθέσεις, είτε θα φροντίσουμε να έχετε φυσικά στους χώρους για το κοινό. Και υπάρχουν επίσης και αυτά τα καρτελάκια που σας δώσαμε, με τα οποία για το σύνολο της διοργάνωσης μπορείτε να έχετε δωρεάν είσοδο στους περισσότερους από τους χώρους της διοργάνωσης. Όπως είπα και νωρίτερα, η ιστοσελίδα μας επικαιροποιείται, τα social media επίσης είναι γνωστά, Θεσσαλονίκη Φωτομπιενάλε, μας αναζητάτε YouTube, Instagram. Και πριν κλείσουμε, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή αν ήθελε κάποιο σχόλιο ή ευχές για τη διοργάνωση, okay, θα κλείσουμε με το σποτάκι της φετινής διοργάνωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλό φεστιβάλ, καλή διοργάνωση.